Πολλά Αλεξάνδρα, γνώση. Πάμε στα συσίτια αγάπης του Δήμου Αθηναίων. Πάμε στα συσίτια αγάπης και όχι μίσους, γιατί ξεκινήσαμε έτσι τη θεματολογία μας. Ο Δήμος Αθηναίων κάθε μέρα, μεσημέρι και βράδυ, προσφέρει στο κέντρο υποδοχής άπορων του Δήμου Αθηναίων στην Οδό Πειραιός φαγητό για πολλές χιλιάδες συμπολίτες μας οι οποίοι δεν έχουν, δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, είναι άποροι. Τώρα, έχουν ανακοινώσει ότι το Μεγάλο Σάββατο θα συμβεί το ίδιο ακριβώς στο κέντρο υποδοχής απόρων του Δήμου Αθηναίων στην Οδό Πειραιός, και την Κυριακή του Πάσχα το μεσημέρι θα γίνει πιο μεγάλο, πιο γιορταστικό έτσι, γεύμα στην περιοχή του Ρουφ, στο γήπεδο μπάσκετ της περιοχής του Ρουφ. Από ό,τι γνωρίζουμε, έχουν πει γενικά, σε γενικές γραμμές πρέπει να δίνονται περίπου 9.000 γεύματα την ημέρα, και επίσης ο Δήμος Αθηναίων έχει αναλάβει και 1.000 παιδιά. Να συντήσει 1.000 παιδιά. Οπότε αναμένουν λοιπόν 9.000 άτομα να περάσουν τις μέρες των γιορτών, ναι, από τα συσίτια αγάπης. Μπορεί και παραπάνω, μπορεί και ίσως παραπάνω, αυτές τις μέρες, ναι, να προσπαθήσουν. Λοιπόν, ναι, είναι, να σας πω κάτι, είναι θετικό ότι υπάρχει αυτό, αλλά βέβαια αυτός ο τεράστιος αριθμός μας δείχνει δεν και το μέγεθος του προβλήματος. Ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να καλησπερίσω στην τηλεφωνική γραμμή την Αντιδήμαρχο Αθηνών, την κυρία Εύα Κοντοσταθάκου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, ξέρουμε ότι έχετε οργανώσει πάρα πολύ αυτά τα συσίτια στην Αθήνα και προσφέρετε καθημερινά ένα πιάτο ζεστό φαγητό σε πολύ πολύ κόσμο. Αλλά αυτό που είπαμε μόλις τώρα, ότι αυτοί οι αριθμοί μάλλον είναι και αυτοί που ταυτόχρονα μας τρομάζουν, γιατί μας δείχνουν το μέγεθος του προβλήματος. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει κόσμος δυστυχώς στην Αθήνα που βιώνει δύσκολες οικονομικές καταστάσεις, άνθρωποι άποροι, άφθεγοι. Όλοι εμείς λοιπόν έχουμε χρέος και υποχρέωση να τους βοηθήσουμε, να τους στηρίξουμε σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε, και ειδικά αυτές τις Άγιες ημέρες, όπως είναι η εβδομάδα που διανύουμε, και φυσικά την Κυριακή του Πάσχα με το μεγάλο γεύμα, όπως είπατε, που θα κάνουμε το μεσημέρι στο Ρουφ. Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι τα συσίτια είναι ανοιχτά για όλο τον κόσμο, έτσι, όχι μόνο για Έλληνες. Ναι, βεβαίως, είναι για όλους να ανήκουν στο Δήμο Αθηναίων. Άνθρωποι που έχουν ανάγκη, οι οποίοι προσέρχονται, όπως είπατε, και κάθε μεσημέρι στις 11.30 έως 12.30, αυτό είναι η ώρα, και το απόγευμα προσβάλλεται σε 6.30 με 5.30, όπου διανέμονται τα συσίτια. Το Σάββατο, Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα, σαφέστατα θα έχουμε πιο έτσι, πλούσια, θα έχουμε και παραδοσιακά αυγά, όλα αυτά τα... Φαντάζομαι καταλάβατε γιατί σας το ρώτησα αυτό το συγκεκριμένο, γιατί ναι, το είχαμε και το θέμα σήμερα το πρωί, όπου εκεί κάποιοι πήγαν να ξεχωρίσουν τους ανθρώπους, δεν ξέρω, να τους βάλουν σε λίστες ανάλογα με χρώματα και εθνικότητες. Ναι, δεν είναι έτσι όμως, γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουν τις ίδιες ανάγκες ακριβώς, και αν πρόκειται για τις βασικές ανάγκες, γιατί μιλάμε για τα είδη πρώτης ανάγκης, δεν μιλάμε και πολυτέλειες. Αυτό λοιπόν αφορά όλους. Και εμείς θα πρέπει να ξεχωρίζουμε κανέναν. Και πραγματικά, ειδικά αυτές τις Άγιες ημέρες, ο Ιησούς, το μόνο αυτό δεν είπε, να ξεχωρίζουμε τον κόσμο και να μην θεωρούμε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι. Επομένως, θεωρώ παράδεκτο, βέβαια η σημερινή ημέρα δεν ήταν καθόλου ωραία για την πόλη μας, για την Αθήνα. Όμως είναι παράδειγμα άνθρωποι να ξεχωρίζουν την φτώχεια και να λένε ότι ειδικά όταν πρόκειται για μικρά παιδιά και για μεγάλους ανθρώπους, οικογένειες, ηλικιωμένους. Ναι, φαντάζομαι ότι και αυτός ήταν ο λόγος που δεν επέτρεψε ο Δήμος Αθηνών να γίνει αυτό το μοίρασμα των πραγμάτων από τα άτομα, τα μέλη της Χρυσής Αυγής στην πλατεία Συντάγματος. Δεν φαντάζομαι ότι ήταν μόνο ο λόγος ότι να μην χαλάσουμε την εικόνα μας προς τα έξω. Κοιτάξτε, ο Δήμος Αθηναίων έχει, ας πούμε, πάρα πολλές πλατείες. Μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή σε ανθρώπους που κάθε φορά ή και οι ιδιώτες θέλουν να μοιράσουν οτιδήποτε σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Σαφέστατα, δεν προτιμούμε την πλατεία Συντάγματος, γιατί η πλατεία Συντάγματος
είναι η πιο κεντρική πλατεία της Αθήνας. Θέλουμε την αφήνουμε ανοιχτή για τους ανθρώπους που τα περπατάνε, να ριώνουν για τα ψώδια τους, να κάνουν τη βόλτα τους. Εντάξει, άρα έχουμε πάρα πολλές επιλογές. Όμως. Και μπορεί να χωρέσει αρκετό κόσμο, είναι και μεγαλύτερη. Είναι κεντρικό μπορεί... σημείο αυτό, ναι. Είναι το βασικό. Και η αλήθεια είναι ότι το λέγαμε και προηγουμένως, ότι έχουμε δει να μοιράζονται πράγματα στην πλατεία Συντάγματος. Δηλαδή, αν θυμηθούμε τους παραγωγούς που είχαν έρθει και μοιράζανε στον κόσμο φρούτα, λαχανικά και οτιδήποτε άλλο παράγουν. Έχει δοθεί δηλαδή η άδεια από το Δήμο να μοιραστούν πράγματα στην πλατεία. Τηλεοπτική σταθμή. Ναι, τηλεοπτική σταθμή, αυτό έχει γίνει με τη συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων τα Χριστούγεννα. Ναι. Δεν ήταν διανομή όμως. Ναι. Είχε και πολύ προβολή. Ναι, είχε πολύ προβολή και πραγματικά βοήθησε το αίσθημα αλληλεγγύης, νομίζω, ανάμεσα σε όλους εμάς. Αλλά δεν ήταν διανομή. Ανταποκρίθηκαν οι Αθηναίοι στο κάλεσμα του Δήμου και του καναλιού να φέρουν πράγματα για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Δηλαδή, όμως, μπορούμε να πηγαίνουμε πράγματα στην πλατεία Συντάγματος, αλλά δεν μπορούμε να πάρουμε πράγματα από την πλατεία Συντάγματος, εννοείται. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Ήταν μια συγκεκριμένη μέρα μέσα Χριστούγεννα που είχαμε διοργανώσει αυτό το γεγονός. Από εκεί και ύστερα, η πλατεία Συντάγματος δεν δίδεται για τέτοιες δραστηριότητες. Υπάρχουν πολλές άλλες πλατείες που μπορούμε να το κάνουμε. Πάντα όμως. Πάντα θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση με το Δήμο, γιατί έτσι είναι οι κανόνες. Και θα πρέπει πάντα, νομίζω, όλοι μας να λειτουργούμε βάσει του κανόνες και τις δημοκρατικές διαδικασίες. Κάτι το οποίο δεν τηρήθηκε στην συγκεκριμένη ημέρα σήμερα. Να ρωτήσω κάτι τώρα, επειδή σας έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και εγώ με ξέρετε πολλά έτσι ερωτήματα ανοιχτά. Αν δηλαδή είχαν κάνει την αίτηση να γίνει αυτό που θέλανε, εν πάση περιπτώσει, να κάνουν σε άλλη πλατεία του Δήμου Αθηνών, εκεί θα δίνατε την έγκριση, δηλαδή το θέμα ήταν η πλατεία Συντάγματος. Βεβαίως. Αν μας είχαν ζητήσει κάποια άλλη πλατεία, θα το είχαμε εξετάσει το θέμα. Δεν είμαστε αρνητικοί στο δηλαδή, σε μια άλλη πλατεία το να δοθούν μόνο σε Έλληνες δεν θα ήταν σε σύντια μίσους, όπως τα χαρακτηρίζει η ανακοίνωση του Δήμου. Όχι, σαφέστατα. Θα ήταν αγάπη. Ήταν το πώς θα έθεσε η Χρυσή Αυγή σε σχέση με το που θα έκανε τη διανομή. Σας λέω ότι όλα τα αιτήματα, οποιοδήποτε φορέ εξετάζονται και πλατείες παραχωρούμε και οτιδήποτε προσπαθούμε να λειτουργήσουμε στα πλαίσια και της ένωμης τάξης αλλά και της συνεργασίας με φορείς. Η πλατεία Συντάγματος απλά το είπε και ο Δήμαρχος το πρωί, δεν ενδείκνεται για κάτι τέτοιο. Δεν θέλουμε να εμφανίσουμε μια εικόνα, όπως είδατε παλαιότερα, ανθρώπων με τα τρόφιμα. Δηλαδή, σαφέστατα όλοι γνωρίζουμε ότι βιώνουμε εποχές φτώχειας, δυστυχώς, στην πόλη μας, αλλά ας μην το διαφημίσουμε, ας μην δείξουμε ότι η Αθήνα είναι η πόλη της φτώχειας. Νομίζω δεν είναι κάτι που μας τιμά, γιατί υπάρχει αξιοπρέπεια στον κόσμο, όλοι μας αγωνιζόμαστε για να τη βιώσουμε, να μπορέσουμε να κάνουμε το καλύτερο για την πόλη μας και σαφέστατα δεν είναι εικόνα που θέλουμε να δείξουμε. Να σας πω κάτι, αν το όποιο μοίρασμα πραγμάτων, τροφίμων κτλ. Γίνεται με αξιοπρέπεια, νομίζω δεν είναι ντροπή. Καταλάβετε τι λέω. Δηλαδή θέλω να πω, αν γίνεται με αξιοπρέπεια και δεν είναι κάποιοι οι οποίοι πετάνε έτσι στον κόσμο σακούλες και γίνεται μάχη για τρία πορτοκάλια και δύο πατάτες. Αν αυτό γίνεται με όμορφο τρόπο, με αξιοπρέπεια, νομίζω ότι δεν έχει κανείς αντίρρηση, γιατί αυτό θα δώσει χαρά σε ένα παιδί, σε μια οικογένεια. Βεβαίως. Νομίζω, να σας πω κάτι, τι να κρυβόμαστε πίσω, δηλαδή από τι να κρυφτούμε. Νομίζω ότι όλη η Ευρώπη ξέρει ακριβώς την κατάσταση στην ζούμε και τα μέσα εκεί έχουν προσπαθήσει και με κάθε τρόπο να το δείξουν και να το αναδείξουν τώρα με διάφορους τρόπους, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι αν κάτι γίνεται με ωραίο τρόπο, με όμορφο τρόπο, τουλάχιστον εμένα δεν με βρίσκει αντίθετη. Κοιτάξτε, και το μεσημέρι που έκανε διανομή σε λαμπάδες, σε μικρά παιδάκια, ο Δήμαρχος, το κόμμα υλοβοήθειας, που εκεί έγινε το ό,τι έγινε με τον βουλευτή της Χρυσής Αυγής, ήταν προστατή την κατεύθυνση ακριβώς που λέτε. Να δώσουμε σε ανθρώπους από όρους, οι οποίοι πραγματικά έχουν οικονομικά προβλήματα, τις μέρες του Πάσχα, μία άλλη νότα να χαρούν τα παιδάκια και να βοηθήσουμε τις οικογένειες. Αυτό όμως συντεταγμένα, με σεβασμό και σε αυτούς τους ανθρώπους και σαφέστατα με συγκεκριμένες διαδικασίες. Δεν μπορεί ο καθένας έτσι αποφασίσαμε, κάναμε κάτι. Δεν είναι δυνατόν να κάνουμε. Όχι, σίγουρα, μα σίγουρα πρέπει να εξετάζεται κάθε αίτηση. Δεν το συζητώ. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, το θετικό είναι ότι έχετε ετοιμάσει αυτό το πρόγραμμα το Πασχαλινό για αυτούς τους ανθρώπους, για όποιους έχουν ανάγκη, για όλες τις οικογένειες, να μπορούν να έρθουν να κάνουν Ανάσταση, να κάνουν Πάσχα και να μην αισθανθούν
έτσι, την απόρριψη ακόμα και της, και της τελευταίας, ας πούμε, βοήθειας που μπορεί να δώσει μια πολιτεία. Ήθελα απλώς να ρωτήσω, αυτοί οι άνθρωποι που μπορούν να έρθουν τώρα το Μεγάλο Σάββατο ή την Κυριακή του Πάσχα να πάρουν ένα πιάτο φαγητό από το Δήμο, είναι καταγεγραμμένοι από εσάς, δηλαδή, και γνωρίζω ότι είναι 9.000, υπάρχει λίστα? Δεν είναι όλοι, νομίζω, δεν είναι όλοι καταγεγραμμένοι. Ναι, γνωρίζουμε. Ναι. Βέβαια, ειδικά στη διανομή τροφίμων, ναι. Και θα ήθελα να πω εδώ ότι... Δηλαδή μόνο αν κάποιος είναι καταγεγραμμένος στη λίστα του Δήμου μπορεί να έρθει στα συσίτια. Όχι, για τη διανομή τροφίμων που κάνουμε σε προϊόντα είναι καταγεγραμμένος και πρέπει να έχει κάποια αποδεικτικά ότι όντως ανήκει σε μια οικονομικά έτσι ασθενή ομάδα. Και να είναι κάτοικος του Δήμου Αθηναίων, υποθέτω. Δηλαδή στην περιοχή του Δήμου. Κάτοικος. Όταν όμως προσθέτει και τα συζήτηση, κάνουμε τέτοια. Δηλαδή υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση. Έρχονται άνθρωποι οι οποίοι... Αυτό έχει να κάνει όμως, για να μην μπερδευτούμε, κύριε Κοντοσταθάκο, αυτό έχει να κάνει με τη διανομή των τροφίμων. Δεν έχει να κάνει με το συσίτιο που θα πάει ο άλλος να φάει ένα πιάτο φαΐ. Οποιοδήποτε μπορεί. Αυτό είναι να κάνει ανάσταση. Να φέρει πιάτο φαγητό. Οποιοδήποτε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή ανάσταση. Ευχαριστώ. Να είστε καλά και όσο μπορείτε και όσο περνάει από το χέρι σας, έτσι να βοηθάτε τους ανθρώπους αυτούς, όλους τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη.